μόνο τυχερός. Δεν είμαι εγώ. Θα ήρθω τυχερός. Γιώργο, βρείτε το φλουρί. Λοιπόν, ένα διπλό ταξίδι για την Κρήτη, προσφορά της ANEC Line. Θα σου δώσουμε τα σχετικά και θα το παραλάβεις από τα γραφεία της ΑΔΕ. Συγχαρητήρια και πάντα να είσαι. Και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και ο Σύλλογος να κάνει πάντα τέτοιες όμορφες, όμορφες εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ να είσαι πάντα τυχερός. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε στη σημερινή εκδήλωση τον κύριο Καμιλάκη, ο οποίος με την γνώση την οποία πάνω σε θέματα λαογραφίας είχε, μας διαφώτισε, πιστεύω. Θα τον χρειαστούμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ κυρίως τους φίλους τον Ευθύς τον Καστρινάκη, τον φίλο Ευθύς Καστρινάκη, ο οποίος παρέδωσε το Σύλλογο Ελληνιωτών και σήμερα βρίσκεται στο το Σύλλογο των Καρανιωτών και σήμερα βρίσκεται στο Σύλλογο των Σελληνιωτών. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια τώρα και μερικά χρόνια. Τον Σύλλογο των Σελληνιωτών τον αισθανόμαστε σαν σύλλογο το οποίο πρέπει να τον βοηθήσουμε όλοι να σταθεί στο ύψος του, σαν ένα σωματείο, ας πούμε πρωτοβάθμιο, το οποίο εκπροσωπεί όλους τους συλλόγους της περιοχής. Ήταν κρίμα που για πολλά χρόνια ο σύλλογος αυτός έμεινε στην αφάνεια. Πιστεύω σήμερα με το ζήλο που δείχνει ο κ. Καστρινάκης και με τη συμπαράσταση βέβαια που τουλάχιστον εμείς την έχουμε δεδομένη, αλλά και οι άλλοι σύλλογοι της περιοχής δείχνουν στο σύλλογο αυτό ότι κάτι καλύτερο θα προκύψει. Ευελπιστούμε. Θέλουμε τη βοήθειά σας, τη στήριξή σας στην εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου στον Αμαλό. Η ετήσια συναιστίαση του Συλλόγου Καντανιωτών μαζί με το Σύλλογο Σελληνιωτών θα γίνει 23 του Φλεβάρη στον Ομαλό. Όπως γνωρίζετε, η εκδήλωση αυτή είναι η μητέρα των εκδηλώσεων, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα θέλαμε λοιπόν προκαταβολικά, θα σας στείλουμε και ενημέρωση, να πάρετε αυτό το μήνυμα ή να γνωρίζετε ότι στις 23 θα υπάρχει κάτι το οποίο, μια προσκλητήριο στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλο το παρόν. Πριν από αυτό βέβαια θα κόψει την πίτα στο καράβι Έλληνος, 9, στις 9 Φεβρουαρίου. Και γι' αυτό θα πάρετε μήνυμα. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο η ΑΝΕΚ μας παρέχει κάποιο καράβι, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι το Έλληνος ή κάποιο άλλο, έτσι δεν γίνεται. Ίσως είναι το Βενιζέλος, όπως μου λέει ο Γιώργο Διακάκης. Θα ενημερωθείτε να έχετε κατά νου ότι και η εκδήλωση αυτή για μας τους Ελληνιώτες μας τιμάει. Η ΑΝΕΚ δεν δίνει το καράβι σε πολλά σωματεία. Στους Ελληνιώτες όμως, όπως το έχουν ζητήσει, αμέσως το δίνει. Όπως επίσης και η σημερινή χορηγία, με χαρά η ΑΝΕΚ μας την παραχώρησε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω με όλους τους συντελεστές αυτής της ωραίας εκδήλωσης. Να ξαναπώ για το Σύλλογο Βρυτόμαρτης ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους. Και πάλι ξαναλέω ότι μπείτε στο site τους να δείτε την πλούσια δραστηριότητα την οποία έχει ο Σύλλογος αυτός. Είναι οι γυναίκες Δυτικής Κρήτης, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε τι είναι οι Βρυτόμαρτες και ποιους εκπροσωπούν. Γυναίκες της Δυτικής Κρήτης. Πάντα επιτυχίες. Τον κύριο Κλινάκη, τον κύριο Καμιλάκη
και όλους οι τελεστές. Να μην ξεχάσουμε τον Κώστα τον Ξανθόπουλο για τις υπηρεσίες ξεναγού όπου μπορούσε, μας βοήθησε. Και βέβαια το χορευτικό μας της κρίσης, να ξαναπούμε άλλη μια φορά και ένα θερμό χειροκρότημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Κλάδο, τον Μανώλη, με τον κύριο Νικηφοράγη, τον Ηλία, ευχαριστούμε και ευχόμαστε πάντα έτσι να έχουμε πάλι την όρεξη να μας να διασκεδάζουν τον κόσμο και εμάς. Το γιατρό αλλά έφυγε και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όλους εσάς που σήμερα μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά να έχετε. Και στην άλλη συνάντηση, η οποία θα είναι 6 Φλεβάρι στο καράβι το Ελευθέρω Μερικό, 9 συγγνώμη, και 23 στο Νομαλό, η μητέρα των εκδηλώσεων. Κύριε Καστανάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν να έξω, είπαμε για τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε αργήσει λιγάκι, πρέπει να δουν οι φίλοι τον Ολυμπιακό, δεν είπαμε. Την ΑΕΚ. Εγώ να πω δύο κουβέντες μόνο. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσπάθεια που κατέβαλε στην πρώτη αυτή εκδήλωση. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολο πράγμα να οργανώνει κανείς τέτοιες εκδηλώσεις. Ήταν όλα ομολογουμένως πολύ καλά. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εγώ από τη μεριά μου τις Κρίσες, επικεφαλής την Ιριάννα την Κλειδί και τη μητέρα της τη Λέλα την Κλειδί και τα όργανα εδώ, το θείο μου τον Κλάδο τον Μανώλη και τον Ηλία τον Νικηφοράκη, οι οποίοι με πολύ προθυμία και πολύ έτσι διάθεση ήρθαν να μας διασκεδάσουν. Είναι δύο νέοι της εποχής. Μπράβο σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Και σ' άλλη βόλτα με καλό, να είμαστε καλά, σας περιμένουμε στο πλοίο, σας περιμένουμε στον Ομαλό, όσοι μπορείτε να έρθετε. Νομίζω ότι και οι δύο εκδηλώσεις θα είναι ξεχωριστές. Στο καράβι σίγουρα, όπως είναι τα δεδομένα, θα είναι το Βενιζέλος, αλλά εάν προκύψει κάποιο απαγορευτικό, μπορεί να αλλάξει, αν το Κρήτη 2. Ένα από τα δύο καράβια θα είναι στις 9, στις 11.30 ώρα. Ξέρετε ότι είναι η τέταρτη φορά που την κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Άρα λοιπόν φέτος θα είναι και ξεχωριστή, γιατί θα είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο μου φίλο τον Γιάννη τον Σκουλούδη, γιατί πέρυσι την ίδια μέρα, 10 Φλεβάρι, έκανε την τελευταία εκδήλωση στο πλοίο Κρήτη 2. Τέλος πάντων, αυτά έχει ζωή. Γιάννης δεν ξαναγίνεται, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να κρατήσουμε το επίπεδο σε αυτό το επίπεδο που έκανε και ο Γιάννης στις εκδηλώσεις. Να είστε όλοι καλά. Καλά να περάσετε. Καλή Ευχαριστούμε, ευτυχή. Λοιπόν.